εδώ στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδος. Σήμερα θα γίνει ο γάμος της χρονιάς, θα έλεγα, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη, του βουλευτή, και της Ευγενίας Μανολίδου. Λαμπέ της εφημέρωσης εδώ του Ιερού Καθεδρικού Ναού. Εγώ μαζί με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως θα τελέσουμε τον... Χαρούμενος που παντρεύεσαι σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, έχω το άγχος που έχουν πάντα είχα. Τι θέλετε να πείτε στους ομογενείς στη Φραγκφούρτη? Φραγκφούρτη, εσύ που βρέθηκες εδώ? Ακούστε, έχουμε ξεχάσει τον απόδημο ελληνισμό. Τους χρωστάμε, δεν χρωστάμε, δεν μας χρωστάνε τίποτε. Ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτά που δεν έχουμε κάνει για αυτούς. Είχατε πει μάλιστα ότι σας έκανε εντύπωση που δεν ξέρετε πόσο πολύ σας συμπαθεί η κυρία Μανολίδου, έτσι δεν είναι? Τους στηρίζουμε και πιστεύω ότι και εκείνοι θα μας στηρίξουν. Μπροστά, μπροστά, έλα εδώ. Πρέπει να μην προσέχουμε, έλεγες μπροστά μάτια μου. Έλεγες μπροστά μάτια μου. Όχι πολύ μπροστά, δεν το φαίνομαι. Είναι πολύ ψηλά. Εδώ, σωστά. Και εμένα δεν με συμφέρει. Παιδιά, στα πόδια. Ναι, περίμενε. Λοιπόν, να πούμε να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Και μετά για το καλό φαγητό. Αλλά έρχονται για μένα, για τα αδέρφια μου. Είμαστε τρία αδέρφια και τρεις η γη μου. Τα πλάνα που θα τραβήξω, ότι το μουσείο είναι ένα τερατούργημα και πραγματικό τερατούργημα. Και τζάμπα τα λεφτά που έχει δώσει ο ελληνικός λαός γι' αυτό. Φίλος δεν είναι φίλος, στενός φίλος οικογενειακός, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχω γνωρίσει μέσω της δουλειάς, που τον εκτιμώ πολύ, και αυτόν και τη σύζυγό του, την Ευγενία. Είναι πολύ χαμηλών τόνων, είναι πολύ προσιτή και όπως αυτοί μας έχουν τιμήσει πολλές φορές στην εκπομπή, έτσι και εγώ με την παρουσία μου τους τιμώ σε αυτή τη σπουδαία στιγμή της ζωής τους. Δεν μου λέτε για τους ομογενείς, τι έχεις να δηλώσεις στη Γερμανία?